καλησπέρα σας στη δέσμευσή του ότι το 2021 το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο θα ανήκει στο παρελθόν, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας σε ερώτηση για το ΣΔΙ της Πελοποννήσου, ο Πρωθυπουργός έδειξε άριστος γνώσης υπόθεσης, αναφέρθηκε σε ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου το έργο να ξεμπλοκάρει και πλέον αναμένονται τα όσα έχουν δρομολογηθεί ώστε η Πελοπόννησος να αφήσει πίσω της μια για πάντα την πληγή αυτή. Το πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει λυθεί οριστικά μέσα στο 2021, επεσήμανε από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του κατατέθηκε από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησα και στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας πριν από 2 εβδομάδες. Είναι δέσμευσή μου ότι μέχρι το 2021 το θέμα αυτό θα έχει λυθεί οριστικά. Γιατί μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι, διότι ψηφίσαμε τη σχετική διάταξη με την οποία η αρμοδιότητα για την απολωτρίωση εκτάσεων με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου μεταφέρεται πια στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι σήμερα, αλλά δεν μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να μπλοκάρει αυτές τις απολωτριώσεις. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών στο ΣΔΙ Πελοποννήσου. Έχοντας πλήρη ενημέρωση για το πώς τρέχουν και οι διαδικασίες σε περιφερειακό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή το συγκεκριμένο θέμα και εντός του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση που θα δίνει τη δυνατότητα στην ανάδοχο εταιρεία να αναλάβει και την προσωρινή διαχείριση. Από ό,τι γνωρίζω, η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τις απολωτριώσεις και θα αντιμετωπίσουμε το πιο μεγάλο εμπόδιο το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης. Εκτιμώ θα ξεκινήσει το έργο το πρώτο εξάμηνο του 2020, θα ολοκληρωθεί εντός 2 ετών. Η λειτουργία του θα είναι 21 έτη αντί για 28 που προβλεπόταν, διότι χάσαμε 7 χρόνια στην πορεία. Αλλά μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να δέχεται τα απορρίμματα εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, άρα το αργότερο εντός 2021. Με αιχμηρές αναφορές στην κατάσταση που επικρατούσε στην Πελοπόννησο σε μικρά και μεγάλα συμφέροντα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Επίπεδο αυτοδιοίκησης, όλοι ξέρετε τι γινόταν. Ο κύριος Στατούλης, όσο ήταν περιφερειάρχης, ήταν υπέρ του έργου. Μερικοί από τους περιφερειακούς συμβούλους του κυρίου Νίκα αντιδρούσαν για το έργο και προχθές ο κύριος Στατούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταψήφισε τις απολωτριώσεις. Μιλάμε για την απόλυτη τρέλα. Σε 6 μήνες, από ό,τι καταλαβαίνετε από σήμερα, θα καταλάβουμε αν σήμερα κόψαμε το γόρδιο δεσμό που αφορούσε τα ΣΔΙΤ Πελοποννήσου και ήταν μόνο σύγκρουση συμφερόντων. Κάποιοι νομίζουν στην Πελοπόννησο ότι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γινόταν με τα συμφέροντα που εκπροσωπούσε η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή. Πού τέμνονταν και τι σκέψεις είχαν. Και επειδή όλοι το γνώριζαν, όλοι το κατάλαβαν, είχαμε και τα αποτελέσματα που είχαμε. Νωρίτερα στην τοποθέτησή του πάντως ο Πρωθυπουργός είχε σκοπτικά αναφερθεί στα όσα ως κατάσταση επικρατούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τις ανοιχτές χωματερές να αποτελούν και την μεγάλη πληγή. Στη χώρα μας λειτουργούν ακόμα 53 παράνομες χωματερές, τουλάχιστον αυτές είναι οι καταγεγραμμένες, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και πολλές μικρότερες, μη καταγεγραμμένες, άτακτες χωματερές, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. 22 από αυτές είναι στα νησιά, 21 είναι στην Πελοπόννησο. Γι' αυτό και το θέμα της Πελοποννήσου είναι τόσο επίγον. Είναι αριθμοί οι οποίοι απειλούν την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών και βέβαια απειλούν και τον τουρισμό μας. Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Και για την υποκρισία και την ανικανότητα ειδικά της προηγούμενης κυβέρνησης. Ενώ στα λόγια υιοθέτησε μια ρητορική ευαισθησίας, πρακτικά υπονόμευσε κάθε τολμηρή επένδυση στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. Αναφορά του Πρωθυπουργού και στα χαρακτηριστικά του ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου. 3 μονάδες υπάρχουν στο συγκεκριμένο έργο, δεν είναι μία μονάδα μόνο. Μια ΜΕΑ, μια ΜΕΒΑ και ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Ένα στην Αρκαδία, ένα στη Μεσσηνία, ένα στη Λακωνία. 2 σταθμοί μεταφόρτωσης στην Κορινθία και στην Αργολίδα.
ενώ παράλληλα προγραμματίζεται και η δημιουργία επιπλέον σταθμών μεταφόρτωσης σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τα απορρίμματα της Πελοποννήσου υπολογίζονται συνολικά σε 270.000 τόνους ανά έτος. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ήταν 150.000 τόνοι, αλλά αυτό έχει μειωθεί στους 100.000. Έτσι λίγο πολύ έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Να καλησπέρασουμε εμείς τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Αλλά και τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαρτζούλη. Καλησπέρα, ξανά, Κώστα. Καλησπέρα. Ξεκινάμε έτσι με τις γρήγορες ειδήσεις, να τις ταχυολογήσουμε. Πρώτο εξάμηνο του 20 ξεκινά το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να μπλοκάρει πλέον την κατάσταση. Είναι ξεκάθαρη η κυβερνητική πρόθεση να ολοκληρωθεί το έργο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη είδηση από όλες. Επιτέλους η κυβέρνηση και με τις κινήσεις οι οποίες έχει κάνει δείχνει αποφασισμένη να τελειώσει επιτέλους αυτή την τραγωδία που επικρατεί στην Πελοπόννησο όλα αυτά τα χρόνια. Βάζει τέλος, σπάει το γόρδιο δεσμό όπως ακούσαμε στη Βουλή και επιτέλους ξεμπλοκάρει το έργο. Το 2020, οπότε εξάμεινο του 2020, θα μπει η εταιρεία ουσιαστικά για να ξεκινήσει το έργο. Μέσα στο 2021 η εταιρεία θα έχει αναλάβει την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε και το δεκάμινο που είναι πολύ κρίσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωρινή διαχείριση. Ακριβώς, και αυτό είναι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν εξαιρετικά διαβασμένος για το συγκεκριμένο έργο και απέδειξε ότι όχι μόνο πήρε κάποιες αποφάσεις. Το είχε δουλέψει το έργο, είχε δει την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις αναφορές του είπε για τις 21 χωματερές στην Πελοπόννησο που κάποιοι δεν ξέρουν που πάνε τα σκουπίδια. Μισό λεπτό, είπε και θυμόμαστε την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, τις είχε κλείσει όλες. Καλά, εντάξει, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει έχουμε 21 χωματερές και τρώμε πρόστιμα, για να μην πούμε για τις άλλες, γιατί το γνωρίζουν τώρα οι άνθρωποι. Πού είναι ανοιχτές και τα πετάμε και πάνε τέλος πάντων και το τι γίνεται. Οπότε έχουμε και 21 επίσημες χωματερές που τρώμε τα πρόστιμα στην Πελοπόννησο όλα αυτά που τα είχαμε ρυθμίσει όλα. Και επίσης, επειδή προφανώς είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, είχε την ενημέρωση και την έδωσε, νομίζω, πρόλαβε και τον κύριο Νίκα από το βήμα της Βουλής, ότι την ερχόμενη εβδομάδα στην Οικονομική Επιτροπή έρχεται το κομβική σημασίας θέμα των απολωτριώσεων. Θέμα το οποίο με παρέμβαση της κυβέρνησης και επειδή είδε το αδιέξοδο και τις πολιτικές σκοπιμότητες, θα πει κανείς, που γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετέθεσε την αρμοδιότητα προκειμένου να απεμπλακεί όλη η διαδικασία για το ΣΔΙΤ. Εντάξει, τι να πει κανείς για την κολοτούμπα της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που δεν ψήφισε το δικό του έργο. Εντάξει. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά από τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο που εντός εισαγωγικών πολιτικά τα έχωσε και στον κύριο Τατούλη, ο οποίος λέει δικό του έργο αλλά δεν το ψήφισε. Τα έχωσε στον κύριο Δέδο, ο οποίος ως Γενικός Γραμματέας υποστήριξε το ΣΔΙΤ αλλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν το ψήφισε. Και στο πλαίσιο αυτό μίλησε για μια τρέλα, απόλυτη τρέλα, σε ό,τι αφορά το ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, Νίκο, υπάρχει κατάληξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο περιθώριο για εμπλοκή. Είναι ένα νέο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να το δούμε με τη θετική του πλευρά όλοι για να τελειώσει αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που το τελευταίο που είπε ο Κώστας είναι πολύ χαρακτηριστικό, Θέμη. Αυτό το οποίο είπε ο Κώστας ότι πρόκειται περί, μιλάμε τώρα ενός τσίρκου μεντράνο να πω, κουκλοθέατρο να πω, ο Καραγκιόζης φούρναρης να πω, τι να πω, δηλαδή ό,τι και να πω είναι λίγο. Αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος από το βήμα της Βουλής, το τι γίνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αν δεν είχε προβλεφτεί δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός να το λύσει το θέμα Οικονομική Επιτροπή, πάλι θα λέγαμε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ό,τι γίνεται. Και είπε εκβιασμούς, εγώ θα πω σε εισαγωγικά. Έτσι, εκβιασμούς και. Εδώ μιλάμε τώρα και εδώ. Αναρωτιέται κανείς. Είναι ένα έργο το οποίο κακά τα ψέματα το είχε βάλει σημείο ο κ. Στατούλης. Και μπράβο του. Είναι ένα έργο το οποίο καλό ή κακό είχε να το έχει οραματιστεί. Ένα έργο το οποίο δεν του κάθισε στο τέλος. Τσακωθήκανε εκεί. Βέβαια αυτό είναι ο υπέτειος που δεν έγινε το έργο. Δεν είναι κανένας άλλος. Μην ψάχνει να βρει μάγισσες τώρα και καμπόιδες και Ινδιάνους. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέται κανένας γιατί δεν το ψήφισε. Να κάνει μια γέννα να πει ρε παιδιά. Αυτό το έργο ήταν δικό μας και εμείς το ψηφίζουμε. Και ευτυχώς που. Γιατί και μερικοί από αυτό που ο κ. Κωνσταντινόπουλος, μερικοί ήταν αντίθετοι από την πλευρά του κ. Νίκα, οι οποίοι τώρα έχουν πάει με την άποψη αυτή του ΣΔΙΠ. Αναρωτιέται κανείς δηλαδή τώρα τι γίνεται, αυτό είναι Περιφερειακό Συμβούλιο ή είναι τίποτα άλλο.
Αυτό είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα οδηγήσει την Πελοπόννησο στην εποχή. Αυτό είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο οι επιχειρηματίες κάνουν επενδύσεις και περιμένουν να τους γλιτώσει. Αυτό είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο που ανακοίνωσε ο Κωνσταντακόπουλος 2,5 δις επενδύσεις. 2,5 δις είναι το ελληνικό. 2,5 δις. Αλλάζει όλη η κοινωνία, αλλάζει τα παιδιά μας, αλλάζει τα εγγόνια μας, αλλάζει όλη η ιστορία. Αλλάξει όλη η ιστορία. Μόνο από μία επιχείρηση. Μόνο από ένα κλάδο. Χώρια τις υπόλοιπες που γίνονται. Αυτό είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα αγκαλιάσει και θα μπορέσει να καταλάβει αυτές τις επενδύσεις οι οποίες θα τις προχωρήσουν μπροστά. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούν. Οι κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αντιπεριφερειάρχες, συν πλην και την όλη αυτή, η αρχηγή αντιπολιτεύσεων και τέτοια πράγματα, πρέπει ο κύριος Στατούλης επιτέλους να σοβαρευτεί. Να σοβαρευτεί εκεί με όλους τους υπόλοιπους εκεί πέρα, αυτούς που έχει γύρω-γύρω, να σοβαρευτούν γιατί έχουν να δώσουν πάνω απ' όλα λόγο και πρέπει να υποστηρίξουν αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν γιατί και ο κύριος Στατούλης έχει οικογένεια και ο κύριος Στατούλης μένει εδώ και προς τιμήν του και οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να τελειώσει αυτή η ιστορία και, εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά παιχνίδια γιατί μίλησε και για τον κύριο Δέδε. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και για τον κύριο Δέδε. Τι, τα πολιτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τώρα από εκεί πέρα θα μπλέξουμε το ΣΥΡΙΖΑ με το τέτοιο. Υπάρχει ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και από εκεί είναι και αυτό το τραγελαφικό που έχει κάνει ο κύριος Στατούλης τώρα μετά, ο οποίος κατηγορεί τον πρωθυπουργό της χώρας. Έβγαλε ανακοίνωση ως γιατρό. Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε αρχικά επειδή. Για πέστε τώρα αυτά, γιατί αυτά τώρα είναι άλλο παράλογο τώρα αυτό. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Πηγές μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τους κύκλους του Καραμαλή, έχουμε τις πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, οι πηγές λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κλασικά πολιτική από τα έτοιμα. Εγώ να σημειώσω ότι σήμερα στη Βουλή δεν υπήρξε ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι για τα μάτια του κόσμου να βρίσκεται στα έδρανα του κοινοβουλίου και να απαντήσει και να πει στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Κωνσταντινόπουλο τι λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε και λέτε ψέματα. Δεν υπήρξε ένας. Έτσι. Βγάζουν βέβαια εκ των υστέρων μια ανακοίνωση. Τώρα θα μου πει κανείς, δεν ξέρω, μάλλον τυχαίο θα είναι που βγάλανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Στατούλης που λένε περίπου τα ίδια. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να απεμπλακεί όλο αυτό το έργο. Συνεδρίαζε στο Μαξίμου. Συνεδρία στο Μαξίμου. Και πέρανε αποφάσεις και θα πηγαίνανε και, μεταφέρανε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Έπρεπε να έρθει σήμερα ο Μητσοτάκης και να πάρει μια απόφαση για να απεμπλακεί όλη η ιστορία. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος μίλησε για συγκεκριμένα τοπικά, κομματικά, πολιτικά, περιφερειακά συμφέροντα. Προφανώς θα σταυρώνε μεταξύ τους, θα κάνουν μια συζήτηση πολιτική, όλοι, αυτοδιοικητική, όλοι αυτοί. Να μιλήσουν, βρε παιδί μου, και να πούνε δημόσια στον κόσμο. Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα. Πάμε και στην ανακοίνωση. Λοιπόν, γιατρού. Όλο με φίου φίου. Τέλος πάντων, και σε κάθε περίπτωση λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του εκεί πέρα. Αναφορικά, τέλος πάντων, με την απόφαση αυτή ότι η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας υλοποιεί την πολιτική και ότι αυτό το έκανε, ρε παιδί μου, ήταν μια στημένη ερώτηση για να... που φανερώνει, λέει, βαθιά άγνοια. Χαρακτηρίζει και στημένη την ερώτηση Κωνσταντινόπουλου, έτσι. Και ταύτισε λίγο και η Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κ. Στατούλης. Για το έργο ΣΔΙΤ, μιλάει για μας. Δεν μας στέλνει εμάς την. Δεν μας στέλνει εμάς. Γιατί εμείς είμαστε σε εμπάρκο ακόμα. Να δούμε πότε θα κόψει το εμπάρκο, κυρία Νικολάκο, για να του δώσει εντολή να το κόψει το εμπάρκο. Ο κύριος Στατούλης, λοιπόν. Λοιπόν, ο κύριος Στατούλης, λοιπόν, που υπογράφει ως ιατρός χειρούργος, που διατέλεσε βουλευτής από το 90 μέχρι το 2009, υφυπουργός πολιτισμού από το 4 μέχρι το 6 και περιφέρειας Πελοπόννησος από το 11 μέχρι το 19. Και μπράβο του. Έτσι. Και τώρα τι λέει, δεν λέει ότι είναι τώρα. Κάτσε, δεν περίμενα. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Αχ, κι άλλα. Πολλά έχει. Λοιπόν, μιλάει για τη μαύρη παρασκευή την Πελοπόννησο. Και για την Πελοπόννησο, λέω ρε. Στην υπογραφή. Πώς ήμουν, δεν γράφει τώρα. Και τώρα εντάξει, τα σε αποδρώσουμε κιόλα. Λοιπόν, είναι και επικεφαλής του φόρου. Πάμε. Λοιπόν, μαύρη παρασκευή για την Πελοπόννησο. Πράσινος πρωθυπουργός που έχει ένα πρόβλημα, λέει, για κάθε λύση. Έτσι. Και ο συνέδερος με το Κινάλ στα μεγάλα. Αυτός είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης του κυρίου Στατούλη, ο οποίος, αφού λέει τέλος πάντων ότι το έργο ήταν δικό του και όλα αυτά, που όντως δικό του ήταν, αλλά λύση δεν βρέθηκε στο τέλος και προφανώς και αυτός φέρει μερίδιο ευθύνης, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά προφανώς φέρει μερίδιο ευθύνης τόσα χρόνια ως περιφερειάρχης. Ήταν συνεδριάσεις με τον Περιφερειακό Συμβούλιο, με ήτανε... τον Στρατηγά και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή μιλάμε για... γίνει πράγματα και θάματα. Επειδή μιλάμε για πολιτικά όργανα. Ήταν πολύ συνενετικός μάλλον και δεν κατάφερε μέσα από αυτή τη συνένεση να φέρει έτσι εις πέρα στο έργο. Πάμε παρακάτω. Εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη, τέλος πάντων για μια σειρά από πράγματα
Λέει το κοινάλι ότι ήταν ορδινάτσα του κυρίου Μητσοτάκη και για τις ανίκανες περιφέρειες να πάνε από εδώ και από εκεί να πάνε στην αποτελεσματική διοίκηση. Αυτό για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, έτσι. Ότι πήγε τώρα το κοινάλι και γίνει ορδινάτσα του Μητσοτάκη. Και μιλά για το. Ναι. Επειδή δεν ταυτίστηκε ο Μπουντρούκας με αυτό. Κράζει πολιτικά και το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απόν από την όλη διαδικασία, μη θέλοντας να ταυτιστεί αφού τον ταυτίσανε όλοι στη Βουλή. Κράζει το ΣΥΡΙΖΑ για να πει ότι παιδιά, εγώ δεν είμαι και με το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Τι έχει ενδιαφέρον, νομίζω, και θέλω να το σχολιάσει περισσότερο ο Νίκος. Λέει ρε παιδί μου εδώ πέρα ότι το έργο ζήτη διαχείριση απορριμμάτων και όλα αυτά θα προχωρήσει με δική μας πρωτοβουλία η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν ως γιατρός ή ως περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να κάνει κάτι. Προφανώς θα του έχουν πει ότι στην περιφέρεια διοίκηση ασκεί ο κύριος Νίκας αυτή την εποχή. Ρε, εκτός... κάτω τα χωράφια και δεν θα δίνει στο τέλος και κάτι κάνει. Τέλος πάντων, λέει ότι θα είναι. Στο... θα είμαστε... τσακώνει τον Μπέζος μόνος του. Θα είμαστε εγγυητές, λέει, για το έργο. Μακάρι, εγώ, όλοι να γίνει το έργο θέλουν. Το εγγυάται προσωπικά. Μιλάει για ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Έτσι. Ναι. Μιλάει για ναρκισμούς και ιστορίες. Και μιλάει και για αχυράνθρωπους. Μέσα στο υπόλοιπο. Πού ήλθαν οι αχυράνθρωποι. Αυτά λίγο έως πολύ. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει. Ωραία. Ενδιαφέρουσα. Ωραία ανακοίνωση. Μια ωραία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος, να έχεις υπόψη σου, δεν τρώει κουτόχορτο πλέον και ο κόσμος τον κατέταξε εκεί που τον κατέταξε, πρέπει να καταλάβει ότι στην αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή ο ρόλος στην αντιπολίτευση είναι πολύ σοβαρός και πρέπει να κάνει προτάσεις πολύ δυνατές. Γιατί έχει και ικανοσύνη και επάρκεια. Έχει να κάνει προτάσεις συγκεκριμένες και προτάσεις τα οποία θα οδηγήσουν την Πελοπόννησο προς τα μπροστά. Η πολιτική του καριέρα πρέπει να το καταλάβει ότι τελείωσε. Μάλλον δεν το έχει καταλάβει. Και αυτό το πράγμα το οποίο κάνει να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό της χώρας και όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον είναι θεσμική εκτροπή. Τουλάχιστον ντροπή για το πολίτευμα. Ντροπή για τη δημοκρατία. Μιλάει τώρα για το Μητσοτάκη τη στιγμή που δεν μίλαγε τότε που ο Τσίπρας έκανε το λάθος. Για τον πρώην Πρωθυπουργό έκανε το λάθος και εξήγηλε το. Θυμάστε από το φιλιατρικό φράγμα και χειροκροτάγανε από κάτω. Χειροκροτάγανε από κάτω με τον Νικολάκου. Δεν μιλάει τώρα. Απαρεπιπτόντως ο Νικολάκου πήγε για δουλειά. Πήγε ο Βενιζέλος για δουλειά. Είδα την κυρία Χρυσοφιλοπούλου πήγε για δουλειά. Ο Δασκαλάκος που λέγανε, που τον κοροϊδεύανε ο Τάσος του Πασόκου Αποστολόπουλος. Πήγε πάει τότε που έχασε για δουλειά. Ο Νικολάκου δεν έχει πάει για δουλειά ακόμα, ρε παιδιά. Ποιος έλεγε αυτή, δεν πάει για δουλειά αυτή. Τι γίνεται, περιμένω να μας σώσουνε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να δει και το κυριότερο απ' όλα πρέπει να δει ο Τατούλης κατάματα την πραγματικότητα. Κατάματα την πραγματικότητα, ότι η πραγματικότητα έχει αλλάξει σελίδα η περιφέρεια. Τα πράγματα ευτυχώς που γίνανε με πρωτοβουλία τέτοια και πρόβλεψε και ο Θεοδωρικάκος να μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα με την Οικονομική Επιτροπή, γιατί καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Και πρέπει να αφήσουν τις πολιτικές σκοπιμότητες εκεί, γιατί πρώτα απ' όλα. Έχει ανάγκη ο τόπος, τους έχει ανάγκη όλος ο τόπος. Αυτό που λέω τις πολιτικές σκοπιμότητες, αυτό που είπα προχτές για το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας, που γίνεται και εκεί ένα τσίρκο με τράνο, και πέρα με αυτά τα πράγματα, έτσι πρέπει να γίνει στην περιφέρεια. Πρέπει να καταλάβουν τον ρόλο της ο καθένας και ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ σοβαρός. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολύ σοβαρός. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αντιπολίτευση με προτάσεις, όχι αντιπολίτευση με κράξιμο, με φωνές. Με εκείνα τα ιστερικά που κάνει Νικολάκου και κάνει κάτι τέτοια πράγματα. Τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Έχει ρεμίσει. Μπράβο, Ντίνα, μπράβο. Αν έχει ρεμίσει, το εμπάρκο θα μας το κόψεις, Ντίνα, να σε φιλοξενήσουμε και εδώ. Θα μας το κόψεις ή θα μας το κόψεις όταν πας για δουλειά. Θα πας για δουλειά, ο κόσμος το ρωτάει. Δεν πρέπει να πας για δουλειά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Όλα στον αέρα για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλιος Μεθόνη, καθώς μέρα με την ημέρα τα αδιευκρίνιστα σημεία μοιάζουν περισσότερα. Αδιευκρίνιστα όσον αφορά τις επιλογές που φέρεται να προκρίνονται από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υποδομών, που χωρίς πιστικές απαντήσεις ακυρώνουν τις δικές τους προηγούμενες αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την παραλιακή χάραξη, η οποία μάλιστα είχε όλες εγκρίσεις. Κανείς με βεβαιότητα δεν μπορεί να πει τι θα γίνει με την πρόταση που φαίνεται να προωθείτε για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου μέχρι το Ριζόμυλο, με κάποιες βελτιώσεις. Πότε θα δοθούν οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και άλλα πολλά σημεία που παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Ιούλιος 2013. Ο Μανώλης Αγγελάκας, ως Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την πόλη της Καλαμάτας, ανακοινώνει την πρόταση που έχει οριστικοποιηθεί μετά και τις διαβουλεύσεις στα Δημοτικά Συμβούλια σε ό,τι έχει να κάνει με την μελέτη για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλιος Μεθόνη. Έχουμε το πρώτο κομμάτι του δρόμου που είναι ένας δρόμος μήκους 14 χιλιόμετρων 944 μέτρων. Έχει πλάτος 17 μέτρα.
Έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κάθε κατεύθυνση. Έχει μια νησίδα 2 μέτρων στη μέση. Υπάρχουν, το μήκος των παραπλεύρων οδών είναι γύρω στα 11 χιλιόμετρα και των κάθετων οδών είναι 4,8 χιλιόμετρα. Έχει 6 γέφυρες, 65 οχετούς συνολικά, 8 ισόπεδους κόμβους, 3 ισόπεδες πλατείες και μία ανισόπεδη διάβαση. Όλοι οι ισόπεδοι κόμβοι που ήταν στην αρχή έχουν γίνει κυκλικοί. Έχει γίνει μία ανισόπεδη κάτω διάβαση στη θέση Βελίκα. Υποβιβάσαμε στο μέγιστο βαθμό που τεχνικά ήταν δυνατόν την ερυθρά γραμμή της αρτηρίας, άρα το ύψος του δρόμου. 6 χρόνια μετά, με την συζήτηση να εξελίσσεται, με τις πολιτικές εντελώς διαφορετικές, από ό,τι φαίνεται η υπόθεση που έχει να κάνει με την παραλιακή χάραξη, για κάποιους έχει εγκαταληφθεί. Ότι η λύση της παραλιακής χάραξης είναι ένα πολύ ακριβό έργο, αμφίβολο αρκετά τεχνικά σε πολλά σημεία. Το αμφίβολο το βάζω με την έννοια του κόστους, που το πόσο θα επιβαρυνθεί, γιατί για παράδειγμα γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζω και οι καλεσμένοι σας και οι τηλεθεατές σας, ότι στον παραλιακό δρόμο, επειδή έχουμε να κάνουμε με βαλτώδη εδάφη, χρειάζονται ενισχύσεις του εδάφους και υποβάσεις τέτοια που θα δημιουργήσουν ένα πολύ υψηλό κόστος χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε το πόσο μπορεί να φτάσει. Η προηγούμενη κυβέρνηση προωθεί μια χάραξη που έχει να κάνει με βελτιώσεις, γιατί το κόστος, όπως αναφέρεται από τον πρώην Γενικό Γραμματέα Υποδομών, στη μία περίπτωση εμφανίζεται ως μεγάλο. Κόστιζε πόσο η παραλιακή χάραξη, και πάμε δηλαδή σε μια νέα χάραξη που θα κοστίζει πόσο? Το μίνιμουμ κατασκευαστικά έχει προσδιοριστεί σε σύγκριση με τη λύση των 170-180 εκατομμυρίων ευρώ που έχει η χάραξη που ισχύει αυτή τη στιγμή, που έχει προκρίνει το Υπουργείο και με βάση την οποία έχει ξεκινήσει η διακονητική διαδικασία, θα ήταν τουλάχιστον 260 εκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες και ο ιδιώτης που συμμετέχει για να χρηματοδοτήσουν το έργο βάζουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όσο πιο επισφαλής είναι οι τεχνικές λύσεις σε κάθε περίπτωση και όσο πιο επισφαλές είναι το κόστος του έργου, τόσο μεγαλύτερη άρνηση χρηματοδότησης έχουμε είτε από τους ιδιώτες είτε από τις τράπεζες. Πλέον, και με βάση τα όσα σημειώσει μιλώντας στην τηλεόραση Best και την εκπομπή Διάλογη, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών Γιάννης Καρνέσης, δεν μιλάμε για ένα νέο δρόμο, αλλά για την αναβάθμιση του υφιστάμενου με παρακαμψή της Μεσίνης. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, η χάραξη που έχει περιληφθεί για το Καλαμάτα Ριζόμυλος αναφέρεται στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου με την παράκαμψη της Μεσίνης. Επομένως, λοιπόν, η χάραξη κινείται πάνω στον υφιστάμενο δρόμο. Αυτή η μελέτη έχει υποβληθεί ως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και περιμένουμε τη διαδικασία για την δημοσιοποίησή της και τη γνωμάτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Τα ερωτήματα πολλά. Ο κ. Καρνέσης υποστήριξε πως και στις δύο περιπτώσεις ο δρόμος είναι κλειστός. Γιατί εγκαταλείφθηκε, εάν εγκαταλείφθηκε, γιατί προφανώς αυτό αποτελεί και ένα θέμα πολιτικής επιλογής ή δεν ξέρω τι άλλο. Η κλειστή χάραξη, η νότια χάραξη, να το πω έτσι, η παραλιακή χάραξη. Και οι δύο χαράξεις είναι κλειστές. Και οι δύο χαράξεις έχουν ισόπεδους κόμβους, περίπου τους ίδιους σε αριθμό. Και οι δύο χαράξεις έχουν τους κόμβους αυτούς, όπως λέμε, κυκλοτερούς μορφής, κυκλικούς δηλαδή. Γεγονός ότι περνάει πάνω από γραμμές, ότι έχουμε και αυτό που ακυρώνει, θα έλεγε κανείς, και τη σιδηροδρομική σύνδεση. Δεν ακυρώνει καμία σύνδεση. Οι γραμμές δεν θα ακυρωθούν. Υπάρχει πρόβλεψη η σιδηροδρομική σύνδεση να μην διακοπεί, ακόμα και αν λειτουργήσει. Ως προς αυτό λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο κύριος Καρνέσης σημείωσε πως υπάρχει μια διαφορετική επιλογή τεχνικής λύσης. Πάντως το ερώτημα παραμένει, γιατί τότε είχε προωθηθεί και είχαν επικυρωθεί όλες οι διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με την προηγούμενη μελέτη. Η παραλιακή χάραξη προϋποθέτει την κατασκευή ενός δρόμου ο οποίος είναι σε ένα περιβάλλον, σε έναν άγλυφο εξαιρετικά δυσχερές, με πολλά προβλήματα, κατά που όπως την έχουμε δει τη μελέτη στο Υπουργείο,
Μη επιλύσιμα εύκολα. Το ερώτημα είναι, αυτά δεν τα είχατε δει? Δηλαδή την προηγούμενη φορά τι ακριβώς επικυρώθηκε τότε? Η μελέτη αυτή δεν εκπονήθηκε με την επίβλεψη του Υπουργείου Υποδομών. Το γνωρίζετε αυτό? Να, να. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέμα είναι αυτή η μεταλλαγή, να το πω έτσι, μετά από 4 χρόνια. Είναι θέμα πολιτικής αναφοράς, είναι θέμα κόστους. Να το πω και έτσι απλά. Όχι, είναι θέμα επιλογής τεχνικής λύσης. Ο κύριος Καρνέσης σημείωσε ξανά πως αυτό που γίνεται είναι μια αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Καταρχάς, ο δρόμος ο σημερινός υφίστανται, έτσι. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε και αναβαθμίζουμε το δρόμο που υπάρχει. Υπάρχει παραλιακή χάναξη. Θεωρητικά αυτοί οι δύο δρόμοι είναι δύο διαφορετικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα οικονομικά να κατασκευάσουμε τον παραλιακό δρόμο. Η υπόθεση πάντως, ακόμα και στην πρόταση που φαίνεται να προωθείται υπηρεσιακά από το Υπουργείο Υποδομών, δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, ίσως υπάρξουν και ενστάσεις, ενώ όλα κρέμονται από ό,τι φαίνεται σε μία επιλογή. Δεν υπάρχει για αυτόν τον δρόμο της υφιστάμενης. Έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως γνωρίζετε, 5 σχήματα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, πώς θα κινηθεί η διαδικασία? Δηλαδή, θα έρθει στα περιφερειακά, στα δημοτικά συμβούλια η νέα αυτή μελέτη, θα γνωμοδοτήσουν, θα υπάρξουν τροποποιήσεις, ή θα είναι συγκεκριμένη μελέτη αυτό που είδαμε? Η μελέτη είναι συγκεκριμένη. Αυτή θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, όπως σας είπα πριν, για να γνωματεύσει κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Από εκεί πέρα, όποιες αλλαγές γίνουν, θα ληφθούν υπόψη και θα υπάρξουν και ενδεχομένως και κάποιες. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι στο Καλαμάτα Ριζόμυλος, σε αντίθεση με το υπόλοιπο έργο, το Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, το οποίο έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Αν είναι εφικτό αυτό να γίνει, ή θα έχουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο τέλος τετραετίας και θα συζητάμε την επόμενη τετραετία για άλλο δρόμο? Πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε τόσο μακριά. Θα εξαρτηθεί όμως σε κάθε περίπτωση από το πόσο γρήγορα μπορούμε να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Λίγο πολύ, αν σταχυολογήσει κανείς σε όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Καρνέσης, Κώστα, καταλαβαίνει πως όλα είναι στον αέρα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Και καταλαβαίνει και κάτι πολύ συγκεκριμένο πια. Θα ακούσουμε σε λίγο, να το πω έτσι, σε ένα δεύτερο ρεπορτάζ και τα όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, γιατί είναι πολύ κρίσιμα και σημαντικά, και για τα όσα είχαν γίνει με τον περιμετρικό κτλ. Αλλά αυτό που διακρίνω είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή τεχνικής λύσης. Αφήσαν την παραλιακή χάραξη και για κάποιο λόγο, ο οποίος ο κύριος Νίκας τον ονομάτισε τον λόγο, υπάρχουν και συμφέροντα. Ωραία, μιλάμε για μια επιλογή τεχνικής λύσης. Ωραία. Εγώ θα σου πω ότι από τη χθεσινή σου εκπομπή τελικά βγήκα περισσότερο μπερδεμένος. Γιατί τα ερωτήματα γίνανε πολύ περισσότερα και προφανώς μείνανε αναπάντητα, γιατί ο καθένας έλεγε άλλα ντάλα, να το πω έτσι τελείως απλά και λαϊκά, άλλα ντάλα. Εγώ αμφιβάλλω πλέον, που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, αν τελικά οι ίδιοι που μιλούν έχουν άποψη και γνώση για το συγκεκριμένο δρόμο. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν επικυρώσει τις αποφάσεις για τον προηγούμενο δρόμο. Προφανώς δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Ακούσαμε. Ο ένας λέει τα χρήματα για την παραλιακή χάραξη. Αυτό είπα δεν υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Νίκο, δώσ' μου 2 λεπτά να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου και δεν θα ξαναμιλήσω. Ο ένας λέει για την παραλιακή χαράξη τα χρήματα. Ο άλλος λέει τα τεχνικά, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα με τις απολωτριώσεις, είναι βαλτώδης περιοχή και όλα αυτά. Επί της ουσίας τι είπανε δηλαδή? Ότι ο καπετάνιος έδωσε πόσες χιλιάδες ευρώ, 300.000 ευρώ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, για να πετάξει τα λεφτά, γιατί δεν είχε την έγκριση, δεν επέβλεπαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου τότε, του ΥΠΕΧΟΔΕ, τότε, της νομαρχίας, έτσι. Οπότε ο καπετάνιος, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Εδώ πέταξε τότε τα λεφτά του σε μια μελέτη και δεν ξέραν οι άνθρωποι που την κάνανε. Αλλά αυτοί που δεν ξέραν να την κάνουν, αυτή η μελέτη του δρόμου, η παραλιακή χάραξη, πήρε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σωστά, πέρασε από τα δημοτικά συμβούλια, ομόφωνα. Είδαμε τον κύριο Αγγελάκα να δει το παρόν. Ολοκληρώθηκε, πέρασε όλους τους ελέγχους, πέρασε και μπήκε σε ΣΑΕ,
Βρέθηκαν και χρήματα τότε, παρά τα όσα λέγονται επί Σαμαρά, είχε πιστωθεί ένα ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ αρχικά για να ξεκινήσει το έργο. Και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Εάν ο Σαμαράς το 2014 δεν τον ρίχνανε και ξεκίναγε το έργο, ποιος από αυτούς που βγαίνουν σήμερα και μιλάνε για τεχνικά, για το ένα, για το άλλο, γιατί το έργο σήμερα θα κόντευε να ολοκληρωθεί μετά από 4,5 χρόνια. Θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει. Λοιπόν, θα γυρνάγανε και θα λέγανε για τεχνικά και απολωτριώσεις και το ένα και το άλλο. Τότε δεν τα λέγανε. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν τότε στις θέσεις αυτές. Ξαφνικά σήμερα. Επικυρώνανε οι ίδιοι. Λοιπόν, ξαφνικά σήμερα. Βρίσκουμε προβλήματα και όλα τα υπόλοιπα. Και εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Γιατί ο Παναγιώτης ο Νίκας, ο Περιφερειάρχης και πρώην Δήμαρχος Καλαμάτης, γιατί ήταν και από τότε που ήταν Δήμαρχος, μιλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό για συγκεκριμένα συμφέροντα που εξυπηρετούν το Μωρέα. Απλά πράγματα, ο κόσμος θέλει να τα ακούει. Για τα διόδια στο αεροδρόμιο. Τι ισχύει, γιατί δεν πρέπει να απαντήσουνε. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν ο δρόμος θα ξεκινάει 5 χιλιόμετρα μετά την Καλαμάτα. Έτσι. Και δεν μιλάμε για Καλαμάτα και μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, γιατί μελέτη δεν υπάρχει, δεν έχει προβλέψει καν. Την πολεοδόμηση στο Ασπρόχωμα. Ε? Από πού θα περνάει ο δρόμος? Μέσα από τον κόσμο. Από πού, από ποια πολεοδόμηση? Όταν η Καλαμάτα τροποποίησε γενικό πολεοδομικό σχέδιο και η Μεσίνη τροποποίησε γενικό πολεοδομικό σχέδιο για να περάσει η κάτω χάραξη. Για να αναπτυχθεί τουριστικά, για μέσα από πράγματα. Κοροϊδευόμαστε. Να ας πούνε ότι είναι πολιτική επιλογή για συγκεκριμένο λόγο και θα αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Μη λένε τώρα και επιχειρηματολογούνε ή ψάχνουμε να βρούμε ότι μας φταίει το ένα, ο Βάλτος, το καλάμι, η γραμμή, το τρένο, το ζιγζάκ και η κόμβη. Εντάξει. Και ας αναλάβουν και την ευθύνη τους για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Το θέμα είναι πόσο ουσιαστικά όμως θα πει την αλήθεια το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών. Και εδώ κράτησε το, γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών είναι αυτή που θα κριθεί στο τέλος. Γιατί ούτε κανείς μπορεί να πιστέψει και τα ποσά, ούτε κανείς μπορεί να πιστέψει όλες τις υπόλοιπες δικαιολογίες. Κρατάω μόνο μία αναφορά από την κυρία Κυριακοπούλου, που εκπροσωπεί τον τεχνικό κόσμο. Είπε ότι εμείς θέλουμε έναν ασφαλή δρόμο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να μην ξαναφτιάξουμε δρόμο όπως την Τζακώνα. Πόσο κοστίζει η ζωή, δηλαδή. Η ζωή, πόσο κοστίζει. Αυτό δεν είπε, αυτό δεν είναι η ουσία. Αυτό που είπε η κυρία Κυριακοπούλου και της αξίζει συγχαρητήρια. Εκτό το βράδυ ήταν πολύ περισσότερο. Καταρχήν η εκπομπή ήταν πολύ δυνατή. Η κυρία Κυριακοπούλου, σαν ειδικό μηχανικό και πρόεδρο του ΤΕΕ, ήταν τουλάχιστον πολύ κατατοπιστική και κατάλαβε ο κόσμο τι γίνεται. Αυτό δεν είπε. Ότι έπεσε ο δρόμο τότε να μην περάσουμε τη γέφυρα που του λέγανε να περάσουμε τη γέφυρα και μετά ξανά βγαίνει ένα δρόμο. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα. Το ίδιο πράγμα θα γίνει τώρα. Είναι καταστροφή να γίνει ο δρόμο για μόνο χάραξη. Είναι καταστροφή. Τώρα και πέρα όποιο κάθεται και τα λέει αυτά τα πράγματα. Τώρα και ψάχνουμε να βρούμε αυτά. Ο Καρνέζης, ο οποίος έγινε, όποιοι τον κοιτάγανε χτες, έγινε περίγελος. Δυστυχώς, κύριε Καρνέζη. Δυστυχώς. Δηλαδή, άλλα λέγατε το 2014, άλλα λέγατε τώρα. Δηλαδή, τώρα ντροπή. Και ποιον πάνε να κοροϊδέψετε? Να κοροϊδέψετε όλους εμάς, να κοροϊδέψετε όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά κάνουν αυτή τη διαδρομή καθημερινά και έχουν την αγωνία μπροστά τους και τόσα ατυχήματα τα οποία γίνονται. Πώς θα αναπτυχθεί αυτή η περιοχή με τόσες επενδύσεις? Με αυτό το σχέδιο που πάνε να κάνετε εσείς. Το οποίο ο δρόμος αυτός, όπως τον ανακοινώσατε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ποτέ! Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Είναι, λέει, τεχνικό το θέμα. Το 2014, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, δεν ήταν τεχνικό το θέμα. Δεν το λύσανε. Έχει περάσει από όλα τα περιβαλλοντικά αυτά. Έχει περάσει από όλα τα δημοτικά συμβούλια. Έχει όλα τα χαρτιά. Ήταν έτοιμος να γίνει ο δρόμος και είναι έτοιμος να γίνει ο δρόμος. Έχει δίκιο που φωνάζει ο Νίκας. Έχει δίκιο που φωνάζει ο Νίκας. Και γι' αυτό και παρέμβασή του εκτός του αξίζουν συγχαρητήρια που τα είπε έξω από τα δόντια. Και υπενθύμασε για τον περιμετρικό. Θυμάσαι για τον περιμετρικό που τον θέλανε ανοιχτό δρόμο κάποιοι. Με καταστήματα, δεν ξέρω. Και είπε αυτό το πράγμα. Τι τράβηξε το μετρόμενο. Τον βρίζανε. Τον βρίζανε. Στην αρχή κάποιοι θέλανε να γίνει ο περιμετρικό. Οι οποίοι οι ίδιοι δεν θέλουν να γίνει και το ανοιχτό θέατρο τώρα εκεί πέρα. Ψάχνουν να βρουν κολλητσάκια τώρα για να γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό επειδή μιλάμε για την ανάπτυξη του τόπου, ο δρόμος έπρεπε να γίνει και έπρεπε να ξεκινήσει χθες. Αφήστε τις πολιτικές σκοπιμότητες. Τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, είναι μια δημοκρατία. Τι κάνετε εσείς, κύριε Καραμάλη, τι κάνετε εσείς? Τι γίνεται τώρα? Κύριε Καρνέζη, εκπρόσωπε, αιώνιο εκπρόσωπε του Υπουργείου, που αλλάζετε το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι θα αναπτυχθεί η Μεσσηνία. Θα γίνει ο δρόμος, ποτέ δεν θα γίνει. Γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε, το 2014 μα είχε ξεκινήσει, είχε τελειώσει αυτό το πράγμα. Ένα σύντομο σχόλιο. Τότε ο καπετάνιος είχε πει. Δεν είχε πει από εδώ να περάσει ο δρόμος από εκεί. Είχε πει. Πάει στον Νίκο τον Πελογιάννη τον μελετητή και του λέει: βρες μου τον καλύτερο δρόμο για την Πύλο. Και του βρήκανε αυτόν. Η εντολή που είχε δοθεί από τον Σπύριζη ήταν αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου.
το ακούσαμε. Έτσι. Και το θέμα δεν είναι πολιτικό, ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στραγγέλαβο. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περάσει. Ένα σχέδιο έχει περάσει όλες τις καταστάσεις και αυτοί κολλάνε τώρα και πάνε μας λένε τώρα να μας κοροϊδεύουν. Να πάει η γραμμή εδώ, να πάει η γραμμή εκεί. Τη στιγμή που όσοι θυμόμαστε εδώ στην Καλαμάτα για να ανοίξει νέα είσοδος αυτός ο δρόμος, για να ανοίξει, αν δεν γινόταν, θυμάστε πόσα χρόνια έκανε για να γίνει η γέφυρα στο ασπρόχωμα εκεί, για να περνάει ο δρόμος από κάτω. Που, για να μην διακόψουν τον δρόμο, να μην κατέβει, να μην πάνε δηλαδή, να είναι οι γραμμές μπροστά στον δρόμο. Αυτό μας λέει ο κ. Χαρνέζης τώρα, θέλει δύο φορές οι γραμμές να είναι στον δρόμο. Θα φέρουμε και λέει, μετά θα φέρουμε και τα φυλάκια με τους ανθρώπους. Θα φέρουμε τα φυλάκια με τους ανθρώπους, με τις φυρίχτρες εκεί πέρα φίου και να γυρνάνε για να τα κλείνουν. Τι άλλο. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, ο Τατούλης δεν έχει πάρει μέρος. Δεν δρόμο. Έχει πάρει για το δρόμο. Κάτσε. Ό,τι πει ο Γκρινιάς ήταν αντίθετος. Είναι πολύ απλό ο Το ξέχασα, το ξέχασα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και δύο πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα να δούμε τα όσα σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Νίκο Μπασακίδη, για να μας πει για το ανοιχτό θέατρο. Στο σημείο της λήψης των αποφάσεων για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη βρισκόμαστε, με την περιφέρεια να κατακεραυνώνει τους όποιους μέχρι τώρα χειρισμούς και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μελέτη στα χέρια της. Ο κύριος Καρνές είναι η γραφειοκρατία του Υπουργείου Υποδομών. Μάλιστα. Η θέση της Πελοποννήσου και η θέση όσον αφορά η δική σας για αυτόν τον δρόμο είναι ξεκάθαρη η κλειστή χαράξη, η παραλιακή χαράξη, να το πω έτσι. Προφανώς. Γιατί υπάρχει καμιά άλλη μελέτη και εγώ κοιτάξτε, είμαι περιφερειάρχης, οι περισσότερες περιφέρειες δεν γνωρίζουν καμία μελέτη. Δεν έχει έρθει. Και δεν σας βεβαιώνω, κανένας δεν έχει πάρει στα χέρια του μελέτη κύρη. Μιλάμε για μελέτη κατασκευή ενός δρόμου που ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη γέφυρα του Άρη. Δηλαδή από την πόλη που θα ξεκινάει και θα φτάνει το 70% των οχημάτων, ο δρόμος δεν θα φτάνει. Βολή κατά βολή από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σε παρέμβασή του στην εκπομπή διάλογη της τηλεόρασης Best. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έγινε από το Μωρέα. Δεν θέλω να κατηγορήσω εγώ το Μωρέα. Είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και υπέρ των ΣΔΙΤ. Αλλά έγινε από το Μωρέα ο συγκεκριμένος δρόμος. Σας λέω ευθέως, τα συμφέροντα του Μωρέα εξυπηρετεί. Και πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι από το αεροδρόμιο να πηγαίνουμε μέσω διοδήμου στην Καλαμάτα. Δεν επιτρέπεται ο δρόμος αυτός να καταλήγει 5 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα. Να περνάει σε 2-3 σημεία επίθεση δρομικής γραμμής, σε εποχή που μιλάμε για κλιματική αλλαγή και προσπάθειες. Ο κύριος Καρνές μας είπε ότι δεν ακυρώνει το τρένο. Γίνονται. Ο κύριος Καρνές μας είπε ότι και το τρένο υπάρχει, λέμε, στο παιχνίδι. Το ακυρώνει. Υπάρχει γέφυρα. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Υπάρχει μελέτη, κύριε Καρελόπουλε. Υπάρχει μια γραμμή στο χάρτη. Αυτό υπάρχει. Είναι απαράδεκτο να μας λένε ότι έρχονται περιβαλλοντικές μελέτες χωρίς να ξέρουμε τις μελέτες. Ξεκάθαρος υπέρ της παραλιακής χάραξης για την οποία υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις και για την δημιουργία ενός δρόμου που θα εξυπηρετεί και τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και το μέλλον της περιοχής ήταν ο κύριος Νίκας. Κουβεντιάζουμε για το συγκεκριμένο δρόμο μία δεκαετία. Έχουμε έτοιμες μελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικές, εγκεκριμένες από τα δημοτικά συμβούλια. Έγιναν πολλές τροποποιήσεις στα πλαίσια των δημοτικών συμβουλίων. Πάλι από την αρχή, πάλι νέο ξεκίνημα. Εγώ δεν ξέρω το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Εγώ το έθεσα το θέμα και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Υποδομών. Θα το θέσω και πάλι. Προφανώς δεν λέμε ή να γίνει το δικό μας ή να μην γίνει τίποτα. Αλλά υπενθυμίζω, κύριε Καρελόπουλε και αγαπητοί φίλοι εκεί στο πάνελ, τι έγινε με το τρένο. Θα έρθει μια περιβαλλοντική μελέτη, δεν ξέρω τι θα περιέχει ο σχετικός φάκελος. Είναι κρίμα να μιλάνε από το Υπουργείο και να κρατάνε κρυφά χαρτιά. Αλήθεια. Να μην έχει περιφέρεια μελέτη αυτή τη στιγμή. Να μην έχει ή να μην έχουν οι Δήμοι μελέτη. Φοβάμαι ότι το θέμα αυτό θα προσλάβει δυστυχώς πολιτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Και θα αρχίσουμε να κονταροχτυπιόμαστε. Το τι έγινε με το περιμετρικό της Καλαμάτας. Το έχουμε αναφέρει ήδη, ναι. Τι πίεση είχα υποστεί να γίνει ένας δρόμος 8 μέτρων, ανοιχτός δρόμος, να κάνουμε μαγαζιά και από τη μία και την άλλη μεριά. Και κατορθώσαμε και κάναμε τα θυμάτων 40 έναν ασφαλή δρόμο κλειστό, το οποίο είναι κόσμημα και προσθέτει στην πόλη της Καλαμάτας. Λοιπόν, να μην πάμε σε λογικές, οι οποίες είναι λογικές του παρελθόντος, να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε με τα μικροσυμφέροντα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά, όπως είπαμε, θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Μπασακίδη. Πάμε λίγο να δούμε και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του τεχνικού κόσμου που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ένας τετράχνος δρόμος, mm-hmm. κλειστός αυτοκινητόδρομος, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που σέβονται τις οδηγίες, τις εθνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές, είναι η πρόταση που έχει να κάνει το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο δεν βάζει στη ζυγαριά την ποιότητα ενός έργου υποδομής και τι κόστος, πόσα λεφτά, πού θα βρούμε τα λεφτά χρηματοδότησής του. Η μελέτη, η παραλιακή χάραξη στο Καλαμάτα Ριζόμυλος είναι σε επίπεδο οριστικής μελέτης και έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις, τις περιβαλλοντικές. Το 2013 ολοκληρώθηκε όλο το κομμάτι και πήρε όλες τις εγκρίσεις. Προφανώς για να πάει να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή δεν θα γίνει. Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προχωράμε. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά και μετά κάνουμε πέντε πίσω. Χρειαζόμαστε το δρόμο. Για μας είναι ένα εκ των όνων κάνευ για την παραπέρα πορεία του τόπου μας εκεί. No. Του Δήμου μας. Δεν πάει άλλο για μας. Δηλαδή ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει χθες, προχθές. Ας ξεκινήσει λοιπόν ο δρόμος από τη Μεθόνη. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακούσαμε τον κύριο Καρνέση να λέει η μελέτη είναι συγκεκριμένη. Τώρα ήρθε και η ώρα να επιβεβαιωθούμε κι εμείς που φωνάζαμε όλο το αρχές του 19 και στο τέλος του 18 ότι έπρεπε ο Δήμος Μεσίνης που τον αφαιρά άμεσα πάνω σε αυτή τη μελέτη να έχει κάνει παρεμβάσεις. Εμείς ως Δήμος Μεσίνης. Και τους στέλνουμε τους κόμμους και τους επιθυμούμε, για τη μελέτη μιλάω πάντα, όπως θα επιθυμούσαμε στην παραλιακή χάραξη περισσότερους διεξόδους που θα αφορούν την ενδοχώρα και το παραλιακό μας μέτωπο. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος Μεσίνης το δρόμο δεν τον βλέπουμε σε έναν δρόμο ο οποίος θα ξεκινάει από το αεροδρόμιο ή από την Καλαμάτα και θα καταλήγει στην Πύλο, απλά χρησιμοποιώντας την περιοχή μας εμάς για ένα αξιοθέατο, για να μορφύνει λίγο τον ταξιδιώτη, το μάτι, το πώς θα περνάει. Εμείς τον δρόμο θέλουμε να το δούμε από την αρχή ως ένα αναδεξιακό εργαλείο. Για την παραλιακή χάραξη, την οποία το 2014 θυμάμαι ότι είχε ενταχθεί με ΣΑΕ και έδειχνε να έχει μια μελέτη ολοκληρωμένη και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από τον καπιτάνο Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, το οποίο οφείλουμε πολλά, φαντάζομαι συμφωνούν και οι ομοτραπεζικοί και η κυρία Κυριακοπούλου. Με αυτή τη μελέτη λοιπόν είχαμε υποστηρίξει τότε και προς επίρρωση αυτής της επιθυμίας μας είχαμε τροποποιήσει ακόμα και το γενικό πολεοδομικό μας σχέδιο. Σωστά. Έτσι ώστε στην ζώνη που θα διαμορφώνονταν από την παραλία έως τον άξονα του δρόμου, περίπου μια ζώνη των 700 μέτρων, κοντά στα 400 στρέμματα, από ζώνη υψηλής παραγωγικότητας την κάναμε ζώνη για τουριστική αξιοποίηση. Έχω ακούσει πάρα πολλά επιχειρήματα τον τελευταίο καιρό από πολλούς, τα οποία θα προτιμούσα, θα συμβούλευα ότι αν κάτι δεν το έχουμε επιστημονικά, δεν είμαστε ενημερωμένοι ή κατρετισμένοι, καλύτερα να σιωπούμε. Δηλαδή, του τύπου στα 7 μέτρα, ότι όλος ο δρόμος είναι σε ένα ύψος 7 μέτρων, ότι είναι φαραωνικό, ότι είναι τείχος, ότι χωρίζει, ότι θα πλημμυρίσει όλο το ανάντι τμήμα, ότι στα 7 μέτρα ή στα 6 δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν έχω οξυγόνο, ότι θα χαλάσει το οικιστικό, όλο το οικιστικό σύνολο της περιοχής, επειδή θα κατασκευάσω έναν δρόμο. Δηλαδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας ακούνε και γελάνε. Καλύτερα λοιπόν να αφήσουμε τους ειδικούς να αποφασίσουν. Και πάνω απ' όλα δεν, σαν τεχνικό επιμελητήριο δεν προτάσουμε το κόστος. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε θέμα και θα έρθουμε στο ανοιχτό θέατρο της Καλαμάτας. Μαζί μας ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Νίκος Μπασακίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπη, σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές του σταθμού. Κρίσιμα τα ζητήματα και αυτών των υποδομών που ακούσατε. Βέβαια. Βέβαια και σχετίζονται και με το Ανοιχτό Θέατρο, διότι το Ανοιχτό Θέατρο είναι μια πολιτιστική υποδομή η οποία είναι αναγκαία για την πόλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από λίγο καιρό, όταν η περιοχή όλη θα γεμίσει από επισκέπτες, θα έχουν ανάγκη τους καλοκαιρινούς μήνες να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Είναι μια υποδομή που έχει αναδειχθεί από την αδυναμία του κάστρου να φιλοξενήσει μεγάλες και ανταποδοτικές εκδηλώσεις και βρέθηκε ο συγκεκριμένος αυτός χώρος που πληρεί τα περισσότερα κριτήρια που έχουν να κάνουν. Κρατάω και το κομμάτι αν πληρεί τα κριτήρια, ναι. Και να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αρχικά, μπορεί να κατασκευαστεί το Ανοιχτό Θέατρο έτσι όπως είμαστε τώρα, το λέω. Γιατί γίνει ένα πεδίο αντιπαράθεση, ένα αντικείμενο αντιπαράθεση και το είδαμε και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λέτε τεχνικά ή. Να ολοκληρωθεί, να το πω, ή θα το δούμε έτσι μετέωρο έργο. Όχι, δεν θα είναι μετέωρο. Υπάρχει η προσδοκία και η
και η ευχή ότι θα ολοκληρωθεί. Το έργο διοικητικά έβγαλε κάποια προβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να ξεπεραστούν. Ήταν επιλογές επικρατήσει... προηγούμενης δημοτικής αρχής και σήμερα ουσιαστικά αυτές επικρίνονται. Ακούστε, έγινε με κάποιες γρήγορες διαδικασίες. Οι γρήγορες αυτές διαδικασίες δεν ήταν από καΐδια όπως υπόθηκε, αλλά για τις γρήγορες αυτές διαδικασίες πρέπει να επενέσουμε όλες τις υπηρεσίες, και τις τεχνικές και τις διοικητικές, και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν, έτσι ώστε η πρόταση να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ, να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Καλαμάτας με 1 εκατομμύριο ευρώ για την υλοποίηση αυτού του έργου. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες ακολουθήθηκε μία λογική. Αυτή η λογική είναι συνηθισμένη στα δημόσια έργα, κατά αποκοπή ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου. Και προέβλεπε η διαδικασία αυτή την μελέτη, τη στατική μελέτη των κερκίδων να την υλοποιήσει ο ανάδοχος. Όταν όμως ο ανάδοχος έκανε τη στατική μελέτη, προέκυψε ένα κόστος μεγαλύτερο από αυτό που είχε η χρηματοδότηση. Με αποτέλεσμα, για να ξεπεραστεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, τον οποίο εμείς προτείναμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν πέρασε αυτή η πρόταση, διότι είχαμε δύο κριτικές. Η μία κριτική είχε να κάνει με τυπικά πράγματα, με κάποια πράγματα που είχε η μελέτη και το έργο στην εκτέλεσή του, και η άλλη κριτική είχε να κάνει με το χώρο, με τη χωροθέτηση. Ωραία, πάμε να τα δούμε και τα δύο. Είπατε πως πληρεί τα κριτήρια. Ναι. Για το κομμάτι του χώρου, να εστιάσω εκεί, στη χωροθέτηση, στον έδοντα. Βέβαια. Ακούμε πολλά για πλημμύρες, για το ένα το άλλο κτλ. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι από όλα τα σημεία τα οποία μας είχαν προβληματίσει για πάρα πολλά χρόνια, είναι το καλύτερο, διότι έχει εύκολη προσβασιμότητα και συνδέεται και με τον περιμετρικό και με την επισκεψιμότητα της πόλης. Έχει χώρους στάθμευσης. Σημαντικό για να πάρει άδεια ένα τέτοιο. Για ένα θέατρο 2000 θέσεων. Σημαντικό για να πάρει άδεια ένας τέτοιος χώρος, πολιτιστικός. Και βεβαίως έχει και κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν όλες τις παραστάσεις, ιδιαίτερα τις μουσικές. Σε αντίθεση με την παραλία, γιατί είχε ακουστεί και αυτό, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες, η ζέστη και ο αέρας τους καλοκαιρινούς μήνες δεν ευνοούν ιδιαίτερα αυτές τις παραστάσεις. Τις μουσικές. Αντιπαλεύονται κάποιοι το έργο, εσείς πιστεύετε? Και αν πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα, υπάρχει μία, το είπα στην ανακοίνωσή μου, μία κινδυνολογία. Και το λέω κινδυνολογία, προβληματίστηκα πάρα πολύ αν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και πραγματικά όμως μένω ικανοποιημένος. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή η κινδυνολογία λέει ότι ο Νέδωδας θα πλημμυρίσει η πόλη, θα πλημμυρίσουν τα πάντα. Και ακούσαμε την κυρία Κουζή να λέει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω και να στείλω 2.000 θεατές να πνιγούν. 2.000 θεατές. Πώς λέγεται αυτή η κουβέντα? Στο ανοιχτό θέατρο που λειτουργεί το καλοκαίρι και που με την πρώτη ψυχάλα δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα για λόγους ασφαλείας. Δεν θα υπάρχει ηχητική εγκατάσταση, δεν θα ανοίξουν ρεύματα και φυσικά ο κόσμος δεν θα πάει, γιατί το θέατρο είναι ανοιχτό. Δεν λέω ότι το καλοκαίρι δεν βρέχει, βεβαίως βρέχει και έχει καταιγίδες. Αλλά όταν θα ψυχαλίσει το καλοκαίρι δεν θα γίνει εκδήλωση. Επομένως, πώς θα πνιγούν 2.000 άνθρωποι? Και αφού είναι τόσο ευαίσθητη η κυρία Κουζή για τους 2.000 θεατές του ανοιχτού θεάτρου, για την ΚΑΚ, για τα συνεργεία, για το Λουκαρέα, για το ΚΤΕΛ, για το Μπενάκιο σχολείο πιο κάτω, γιατί δεν εκφράζει αυτή την ευαισθησία? Ναι. Και από πού προκύπτει ότι, γιατί ακούστηκε και αυτό προχθές, από πού προκύπτει ότι το θέατρο είναι μέσα στην πλημμυρική ζώνη? Υπάρχει καμία μελέτη? Όχι. Τώρα αναθέσαμε προχθές. Ακούγεται ότι αντιδρούν, και πολύ έντονα μάλιστα, ότι αντιδρούν εκείνοι που αντιδρούσαν και για το δρόμο. Γιατί θεωρούν την περιοχή, σε εισαγωγικά, δεν θα πω χτήμα τους, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αλλά τέλος πάντων θεωρούν την περιοχή. Αυλή του σπιτιού τους. Ναι, ενδεχόμενα. Όχι, εντάξει. Ας μην το πούμε έτσι. Όμως εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς τεκμηριώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παροχετευτικότητα του Νέδοντα. Υπάρχει, ξεκίνησε η μελέτη οριοθέτησης του Νέδοντα, η οποία μελέτη με την οριοθέτηση θα γίνει και η υδραυλική μελέτη και θα μας δείξει την δυνατότητα που έχει ο Νέδοντας να απορροφήσει τα νερά του, τα ηγέτου. Να. Θα προτείνει, εάν προκύψει πρόβλημα, θα κάνει προτάσεις. Θα προτείνει έργα, με βάση τα οποία έργα θα θωρακιστεί όλη η περιοχή. Αυτό είναι το σωστό. Και στην ανακοίνωσή μου λέγω το εξής. Τα κυβερνητικά κτίρια του ΟΗΕ στη Βιέννη είναι πάνω στην κήτη του Δούναβη. Το Millennium, το στάδιο στο Κάρντιφ είναι ακριβώς επάνω στο ποτάμι που περνάει μέσα στην πόλη. Και πόσα πράγματα. Η Πράγα και η Δρέσδη πλημμύρισαν το 2002, αλλά δεν καταστράφηκαν, δεν έφυγαν τα κτίρια από δίπλα. Και όλα υπάρχει μια λύση. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι
αυτό, η πρόταση αυτή δηλαδή, ότι κάποιοι προνομιούχοι σε εισαγωγικά ή όχι, για να μην θυγεί η περιοχή του ή βίλος ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μη θορυβηθούν. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω αυτό το σκεπτικό. Δεν έχω αυτό το σκεπτικό. Έχω όμως το σκεπτικό ότι σε όλα η επιστήμη έχει τις λύσεις της. Να. Άρα και στην παρόχθια ζώνη του Νέδοντα μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε και μπορούμε να προστατεύσουμε και το ένα και το άλλο. Λύση τώρα για να τρέξει, να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι συγκεκριμένη, την έχετε δρομολογήσει. Η λύση η οποία προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και οριακά δεν πέρασε, είναι λύση ρεαλιστική. Έχει προκύψει με συζήτηση με την διαχειριστική αρχή. Είναι λύση που θα ολοκληρώσει το έργο, διότι η διαχειριστική αρχή ήταν ξεκάθαρη. Δεν θέλει ένα ημιτελές έργο, θέλει ένα έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να περάσει, να ψηφιστεί η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, όπως κατατέθηκε προχθές. Θα δούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα για τις επόμενες μέρες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε τώρα να δούμε και τα όσα σημειώθηκαν σήμερα από στελέχη της εταιρείας WIND στο επίκεντρο. Τα ζητήματα που έχουν ανοίξει γύρω από το θέμα της επέκτασης των δικτύων και της εφαρμογής του 5G. Στην Καλαμάτα, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το 5G, βρέθηκαν στελέχη της WIND. Αυτό το θέμα με το 5G, για κάποιον ανεξήγητο για μας λόγο, έχει πάρει κάποια διάσταση στην Καλαμάτα. Οι άλλοι δύο δήμοι καλύτερα είναι ο Δήμος Ζωγράφου, τον οποίο τον έχει αναλάβει η Κοσμοτέ και λειτουργεί από την πρώτη στιγμή, σχεδόν τότε που παρουσιάσαμε και εμείς στην Καλαμάτα το πιλωτικό, και εκεί πιλωτικό δίκτυο 5G. Η δεύτερη πόλη που και εκεί λειτουργεί πιλωτικό δίκτυο 5ης γενιάς είναι τα Τρίκαλα. Μεταξύ άλλων, αυτό που τονίστηκε είναι ότι είναι λάθος να παρασυρώμαστε από εκφράσεις τεχνοφοβίας καθώς και κυνήγι μαγισσών. Είναι λάθος να παρασυρώμαστε από εκφράσεις τεχνοφοβίας, από κυνήγι μαγισσών. Αναφορά και στα όρια που έχουν τεθεί για τα δίκτυα 5G. Το 5G δεν είναι κάτι καινούργιο όσον αφορά την χρήση του φάσματος. Η χρήση του φάσματος είναι η ίδια με τις προηγούμενες γενιές. Απλά είναι πιο έξυπνος ο τρόπος, γι' αυτό πετυχαίνουμε μεγαλύτερες ταχύτητες. Λοιπόν, ακούσαμε τι αναφέρθηκε. Πάμε να δούμε και κάποιες ειδήσεις που έρχονται κυρίαρχα από το χώρο της αυτοδιοίκησης αλλά και την πολιτική τους αναφορά. Μαζί μας η Γιουρία Αναγκοστοπούλη. Καλησπέρα, Γιουρία. Καλησπέρα, Θέμη. Ευρία σύσκεψη για το ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου με αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα. Πραγματικά, και να πούμε, Θέμη, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις για μια σειρά έργων. Είχε πει εξ αρχής ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Σονίκας, ότι θα γίνει αυτή η αναδιάρθρωση με έναν τρόπο προκειμένου να προχωρήσουν σπουδαία έργα αναπτυξιακής σημασίας. Γιατί ξέρουμε, τα έχουμε δει εξ αρχής όσα έχουν γίνει και έχουν μείνει πολύ πίσω με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Μάλιστα. Να πούμε ότι θα δούμε πολλά περισσότερα στα αυριανά μας δελτία και στη βάση των όσων σημειώνει ο κ. Νίκας, γιατί έχουμε και αυτή την διαπαραταξιακή επιτροπή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και που ουσιαστικά χθες είπαμε τον Κώστα ότι ενεργοποιούνται μια σειρά από πόροι προκειμένου να βελτιωθεί και η υπόθεση του ΠΕΠ. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά έτσι πλάνα αυτήν την ώρα στην εικόνα. Πολιτικό το επόμενο θέμα, αλλά και με μεσηνιακή αναφορά, η κυρία Γιαννακοπούλου, σε μια έκκληση προς την ΦΟΒ γεννηματά. Όπου έχουν βγει μαχαίρια πραγματικά στο Κινάλ, Πασόκ, Πασόκ και Κινάλ. Έχουμε ένα συνέδριο το οποίο με διαδικασίες fast track τελικά θα πραγματοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, γιατί είχαμε τη συνεδρίαση σήμερα στις 23 με 24 Νοεμβρίου. Είχε γίνει λόγος για αρχές Δεκεμβρίου και εκεί υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις και ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Μεταξύ άλλων, είπε στη ΦΟΒ γεννηματά: κάνω έκκληση να αναθεωρηθούν όσα ανακοινώθηκαν. Κάνω έκκληση προσωπικά στην Πρόεδρό μας να μην επιμείνει σε ένα λάθος, σε fast track διαδικασίες με τράπουλα σημαδεμένη, σκληρές φράσεις και εκφράσεις που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάνε να λύσουν, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Γιαννακοπούλου. Και δεν είναι μόνο η Νάντια Γιαννακοπούλου, Θέμη, κυρίες και κύριοι, η κίνηση των 81, άλλοι βουλευτές, πάρα πολλοί κόσμος από το Πασόκ που διαμαρτύρεται για αυτήν την διαδικασία που πάει να συμβεί. Δεν θα τεθεί μάλλον θέμα ηγεσίας, θα τελειώσει τετραετής θητεία της ΦΟΦΗ γεννηματά και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα συμβεί. Ωραία. Πάμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
αυτοδιοίκησης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μεσίνης, ο Παναγιώτης Πλεμένος. Πραγματικά, και έχει και μια συνάντηση με τον Γιώργο Θανασόπουλο, τον Δήμαρχο Μεσίνης. Να πούμε πως έχει μεγάλη εμπειρία, έχει διατελέσει προϊστάμενος οικονομικού και διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και συζήτησαν για όλα όσα πρέπει να μπουν σε τροχιά προτεραιότητας για τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Και ερχόμαστε μιλώντας για τον χώρο της αυτοδιοίκησης και στο Δημοβουλίο Νέστερος. Όπου έχουμε τα ευχάριστα των προσλήψεων και την ορκομοσία, θα έλεγε έτσι με έναν τρόπο κανείς. Ορκίστηκαν οι 7 πρώτοι οι οποίοι προσελήφθησαν για να στελεχώσουν την διεύθυνση περιβάλλοντος, δόμησης και ποιότητας ζωής. Και να πούμε, αυτό είναι το σημαντικό, μεταξύ άλλων, πως θα ακολουθήσουν και άλλα 22 περίπου άτομα με την κατάσταση και 4 που δεν αποδέχθησαν τον διορισμό. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πως είναι υψής της σημασίας για την ομαλή λειτουργία του Δήμου η διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ όλων μας και πως θα είναι ανοιχτή στις απόψεις προτάσεις που θα κατατεθούν. Ουσιαστικά ανάσα θα λέει κανείς αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την 3K και τελειώνουμε με τα ευχάριστα νέα για την Καλαμάτα με νέο προορισμό να προστίθεται ουσιαστικά η Μεσαινιακή Πρωτεύουσα στην Τζ2. Και αυτά ίσως στο φόντο της Thomas Cook και του κενού που άφησε. Έχουμε 2 ελληνικούς προορισμούς που προστίθεται. Ο ένας προορισμός μετά την Λέσβο είναι η πόλη της Καλαμάτας που όπως σημειώνεται προσφέρει θέρετρα όπως η Στούπα, ο Γιος Νικόλαος. Γίνεται βέβαια να σου πω, Θέμη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αναφορά ακόμη και στην Κυλλήνη, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι και ο γειτονικός νομός έχει το δικό του, θα έλεγε, μερίδιο στον τουρισμό και από τις πτήσεις είτε τσάρτερ είτε στις κανονικές συνδέσεις αυτές μέσω του αεροδρομίου. Υπήρξε τεράστια ζήτηση, να κλείσουμε με αυτό, και για τους 2 προορισμούς από το Μάντσεστερ, το αεροδρόμιο του Λονδίνου. Είμαστε βέβαιοι, επισημαίνουν και από την εταιρεία, πως οι βραβευμένες πτήσεις και οι διακοπές μας θα είναι εξαιρετικά δημοφιλείς για τους παραθεριστές και στους 2 προορισμούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να καλυφθεί και το κενό της Thomas Cook. Γιώργη, να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένα ξεχωριστό κατάστημα παιδικών ρούχων και υποδημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη της Καλαμάτας. Πρόκειται για το DPAM, το οποίο έχει και έντονη κοινωνική αναφορά. Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ξεκίνησε σήμερα στην Καλαμάτα με τη λειτουργία του καταστήματος DPAM. Η DPAM είναι μια εταιρεία που γεννήθηκε στη Γαλλία. Εμπνευστής εταιρείας αυτής, ένας σχεδιαστής που στο νιό θεάτρου, ο οποίος ήθελε να δει χρώμα στα ρούχα των παιδιών. Ήθελε λοιπόν ο κόσμος των παιδιών να αποτυπωθεί στα ρούχα. Γι' αυτό και λέμε το ίδιο και το αυτό. Εξού και επωνυμία DPAM, που σημαίνει ένα και το αυτό και το παιδί. Τα ρούχα της DPAM είναι ένα και το αυτό με το παιδί, εμπνευσμένα από τον όμορφο γεμάτο χρώματα κόσμο των παιδιών. Το DPAM είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κατάστημα παιδικής ένδυσης και υπόδεσης. Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων πραγματικά. Κυρίαρχο ρόλο παίζει το προϊόν μας, το οποίο είναι ασυναγώνησης ποιότητας, απαράμιλης ποιότητας. Είναι γεμάτο στυλ, σχέδια και αν μη τι άλλο πρακτικό, ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες στον ενεργό κόσμο των παιδιών. Τα ρούχα και τα παπούτσια άλλωστε πρέπει να εμπνέονται από τη ζωή των παιδιών και να ταιριάζουν με αυτά. Τα πάντα όλα. Από την πρώτη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί μέχρι όταν φτάσει και μπει στην εφηβεία μπορεί να βρει τα πάντα όλα. Οι συλλογές μας, οι οποίες πλαισιώνουν έτσι κάθε κατάστημα DPAM, ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη. Ξεχωρίζουν ιδανικά για την εποχή τα μπουφάν μας διπλής όψης, τα μπουφάν 3x1 που ουσιαστικά είναι ένα ρούχο 3 φορεσιές, οι φούστες για τα κοριτσάκια μας που είναι 2 όψεων, οι μπλούζες με τις παγέτες που αναλάβουν τα χρώματα. Οι πανέμορφες, φανταστικές, γεμάτο λεπτομέρειες πιτζάμες μας, οι οποίες ξεχωρίζουν και φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Αν μη τι άλλο, οι γαλότσες μας, οι οποίες συνάδουν με τα σχέδια και τα χρώματα των συλλογών και οτιδήποτε θελήσει ο γονιός για το παιδί. Από μια
μια τέτοια προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείπει και η κοινωνική προσφορά. Είμαστε μια περήφανη εταιρεία, πολύ περήφανη, και είμαστε και μια εταιρεία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Αξίζει να αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια στα καταστήματα της ΔΙΠΑΜ τρέχει πρωτοβουλία από παιδί σε παιδί. Πώς ουσιαστικά λειτουργεί? Φέρνουν τα ρούχα οι γονείς που δεν κάνουν στα παιδιά τους. Τοποθετούνται σε ειδικά καλάθια τα οποία εμείς από τη σειρά μας τα συλλέγουμε με πολύ προσοχή και τα δίνουμε σε συνεργαζόμενους φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα δίνουν σε παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αξίζει να αναφέρουμε την πολύχρονη συνεργασία μας με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, όπου μέρος των εσόδων από την συσκευασία δώρου δίνεται υπό τη μορφή ρούχου στο σωματείο για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.